Καλώς ήρθατε. Όλα καλά εσείς? Καλά κάνετε και ήρθατε να δείτε λίγο εδώ την περιοχή μας. Για παιδιά δείξα μου. Η περιοχή χρειάζεται βοήθεια. Είμαστε λίγο παρατημένοι. Α, το πω μέσα μετράει, ας τα παίξω. Πώς είσαι? Χαίρετε. Γεια. Πού είστε? Σε κομμωτήριο. Ελάτε φωτογραφία, το στενό! Όλοι! Γιατί από την αγάπη που έχουμε αγάπη. Ήρθαμε τα κατάλληλα αξεσουάρ που σήμερα είναι ήσυχη, δεν είναι για λίγο. Ορίστε, μάγια. Εδώ το ντόπερμα. Ναι, ναι, είναι πολύ άγρια. Λιβαρό. Βέβαια. Μάγια. Μάγια λέγεται. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Μάγια. Α. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις όλη την αγάπη μου. Θα γνωρίσεις και τη Φάρνη σύντομα. Θα παίξουμε με τη Φάρνη. Ναι. Ποιος σε αγαπάει? Ξέρεις τους καλούς ανθρώπους? Τους καλούς πολιτικούς? Όχι, και τα στεματάρχες που θέλουν να με σταματήσουν. Φέρω τα σκυλιά τους μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Με ποιον? Με εσένα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα. Ξέρω. Αυτό το ακούω από τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση όλη την ώρα. Ευχαριστούμε. Σε αγαπάμε. Και εγώ σε αγαπάω. Ναι, έλα. Πώς είσαι? Καλή επιτυχία για όλους μας. Είσαι με υγεία. Αδικείς από την εικόνα. Είσαι 4 φορές. Και εσύ αδικείς από το Μητσοτάκι. Εντάξει. Έλα με την κόρη μια φωτογραφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και βγάλαμε μια φωτογραφία, σας είπα ότι είμαι από Ξάνθη. Στην Αθήνα είχαμε συναντηθεί με το σκύλο. Στο Φυσίο κάνετε βόλτα. Με την κόρη μου. Έλα λίγο. Άκου τώρα. Και μία ευρώ. Καλή επιτυχία. Σάκα Ιαπωνία. Έχεις πάει? Μα καλά μπορούσα. Μας έχουν τεντώσει. Εμείς είμαστε οι Πάλι και η Φρία, είναι η Θεσσαλονίκη εταιρεία. Αλυσίδα είναι. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Πώς δεν στηρίξουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά εδώ πέρα τα παιδιά. Είναι χρυσά παιδιά. Γεια σας, πώς είστε? Καλά, είμαστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, αλλά και είμαι καλύτερα όμως. Πώς λέγεσαι? Πολύ καλά. Πώς λέγεσαι, το όνομα? Φούτης. Φούτης. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Συνέχισε να χαμογελάς. Καλά είστε? Πολύ καλά. Γεια σας. Να βγούμε μια φωτογραφία. Με μεγάλη χαρά. Κάπουμε. Ο Στέφανος. Λοιπόν, καλό καφέ να έχετε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Λίγο να πούμε. Έλα. Πετράκης. Το πω μέσα με τράγει. Είστε καλά. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είσαι? Είμαι μια γιαγιά με 4 εγγόνια. Με τι κλαις παιδί μου? Όχι, δάκρυσα με μαμά. Και τι δάκρυσες? Την ομορφιά σου. Έλα, όχι, σταμάτα τώρα. χαμογελάμε, εντάξει. Με χαμόγελο θα πάμε μπροστά. Με τη νίκη της κοινωνίας, αυτό θέλουμε. Καλώς ήρθες στην Ξάνθη μας. Λέγομαι Χασάνου Γλουφεράτης, μάνα. Λοιπόν, έχω σαν και σένα γιο, ο οποίος είναι στο εξωτερικό 30 χρόνια και άπιαστο ελληνικά. Και χρειαζόμαστε τέτοιους νέους εδώ στη χώρα μας. Το εξωτερικό και ξένη γλώσσα πολύ καλά.
και τα γράμματα, τα σκουριασμένα μυαλά, έξω πια. Σου είπε, παιδιά, ανοιχτά είστε. Πώς? Ανοιχτά είστε. Καλώς ήρθατε. Ήρθα, λέμε ότι είμαστε. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Κοντά. Καλημέρα. Όλα τα πάνω πάνω. Πώς πάνω, εγώ τη βλέπω τελείως άδεια, έτσι είναι. Έτσι όπως τα βλέπεις. Πού πάνε σε αλυσίδες, σούπερ μάρκετ μεγάλες, τι είναι. Πρώτα είναι η έλλειψη χρημάτων. Ανταγωνισμός. Γιατί να μην γίνει. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Εγώ καλά είμαι, εσείς να είστε καλά. Αγόρι είστε, μάσαλτα, μπράβο. Πολύ καλά. Είδες. Τα χέρια του Μόχθου είναι τα πιο καθαρά χέρια της χώρας μας. Μαγκάρι να ήταν έτσι και τα χέρια. Γεια σου Γρηγόρη. Μέσα στο Μαξίμου. Ο Γιάννης. Όχι, όχι, είχες δίκιο. Γεια σου Γιάννη. Ξέρετε, εγώ γύρισα από Θεσσαλονίκη μετά από 9 χρόνια. Είμαι βοηθός φαρμακείου για να αναλάβω το μαγαζί. Κάντε κάτι να σας. Από εδώ είμαστε κύριε. Λέει πριν από 2 χρόνια. Μετά τον κορονοϊό ήμασταν καλά για ένα χρόνο. Αλλά πάλι μετά έπεσε. Έχει πέσει ακρίβεια. Πολύ. Από πού από το. Και δεν στηρίζω τα τοπικά μαγαζιά. Τι γράφει. Η αξία δηλαδή. Το νούμερο. Να δεν με νοιάζει πλέον. Εγώ και ο άντρας μου θα βγούμε σε σύνταξη που τσάστραβα. Το παιδί μου που σπούδαζε και θα το σφραγίσουν επίταγη. Το παιδί μου σκέφτομαι. Στέφανε, εγώ σκέφτομαι, μιλάω εγώ σκέφτομαι και τους δυο σας, να ξέρεις. Ναι, μπες από μέσα μεριά να δεις πόσο δύσκολο είναι. Ή από νοικοκυρέοι να καταντήσουμε εμείς αλήτες, να χρωστάμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι νοικοκυρέοι, ρε παιδιά.